ένα μόνο πράγμα που ευτυχώς είχα ξυπνήσει, απλά μου γεννήθηκε η απορία. Γιατί κάποιος στο κάμπινγκ να βάλει ξυπνητήρι στις 8 η ώρα? Είσαι κάμπινγκ, είσαι διακοπές. Γινού, διακοπές. Τι είναι, σαν τους Άγγλους, είναι tea time. Άρα, καλά. Σήμερα η μέρα επιστροφής λοιπόν. Αλλά πριν ξεκινήσω το μακρύ δρόμο για πίσω, θα σας πάω λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Εκεί να πιω και τον πρωινό μου καφέ, να ξυπνήσω, να γουρδώσω τον μπαρμπούτσι παράμερα και να φύγω. Γεια σου κάστρο του Πλαταμόνα. Ωραία φάση αυτό το κομμάτι, φίλε. Ο παλαιός Παντελεήμονας είναι πολύ κοντά στα Πλαταμόνα, είναι μόλις 5 χιλιόμετρα. Ακόμα και αν κάποιος περνάει από την Εθνική Οδό, αξίζει τον κόπο να ανέβει μέχρι πάνω. Για μια στάση που λέει ο λόγος, για ένα μισάωρο, να κάτσει να πει τον καφέ του, να χαζέψει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και θα δείτε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Και υπάρχουν και κάποια σημεία με πάρα πολύ ωραία θέα. Παράδειγμα, καλή φάση. Και ο δρόμος για μηχανή είναι εξαιρετικός. Και όσο ανεβαίνει κανείς πιο ψηλά, η θέα από κάτω γίνεται εκπληκτική. Θα βρω ένα σημείο να σταματήσω να τη δείξω. Από εδώ βλέπεις κοντά την Κατερίνη. Και αν η ατμόσφαιρα είναι πολύ καθαρή, βλέπεις σχεδόν μέχρι και Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Απίθανο. Α, να είμαστε. Φτάσαμε λοιπόν. Παλαιός Παντελεήμονας. Όπως βλέπεις, όλα τα αυτοκίνητα μένουν έξω. Τώρα εγώ που το φοβάμαι λίγο να το πάω μέσα. Και κάπου εδώ μου δίνει την απάντηση ο Κυριούλης.
χαρά και ο Παλαιός Παντελεήμονας. Φύγαμε για κάτω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πλακόστρο δεν βοηθάει καθόλου. Να σας πάω από τη μέση που είναι πιο ομαλό. Ωραία, τώρα ξεκινάει η διαδρομή της επιστροφής για Χαλκίδα. Για να κάνω λίγο λιγότερη βαρετή τη διαδρομή μου, θα περάσουμε πρώτον από τα τούνελ τα καινούργια στα Τέμπη. Και δεύτερον, λέω να δοκιμάσω, γιατί δεν έχω πάει ποτέ, να δοκιμάσω να επιστρέψω από Λάρισα Δομοκό, Λαμία. Α, δω πώς είναι και από εκεί. Μαστορί, μας έσκιαξες ο λίγον τι. Εδώ και να σβήσει τη μηχανή πάει, σε φτάνει μέχρι κάτω. Πήρε 30 χρόνια περίπου να φτιάξουμε αυτά τα τούνελ. Και ήρθε η ώρα για να μπω μέσα. Συγκινητικό. Ήχα. Τι έγινε? Ατελείωτο είναι αυτό, ρε. Έχει γούστο να βγω καμιά Πελοπόννησο. Κατευθείαν. Ακόμα πάει, ρε φίλε. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα πεθάνουμε όλοι. Πω, ελπίζω να το πιάνει το μικρόφωνο, έχει ένα ήχο η μηχανή εδώ μέσα, ακού. Αν ερχόταν κανένα μάξι από πίσω, μπορεί να σε έπαιρνε παρέα, γι' αυτό το λέω. Α, προσέχεις λίγο, ρε. Μια χαρά πάει πάντως. Κουβάρια. αυτά είναι. Έχει βγάλει μια ζέστη, ρε φίλε, κιόλας. Αφήνοντας πίσω τον Παλαιό Παντελεήμονα, για την επιστροφή μου είχα αποφασίσει να ακολουθήσω το δρόμο Λάρισας Λαμίας μέσω Δομοκού. Παρότι δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ τη συγκεκριμένη διαδρομή, γνώριζα πως θα αφήσω την άνεση και την ασφάλεια της Εθνικής Οδού για ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης, ο οποίος ναι μεν μου γλίτωνε περίπου 40 χιλιόμετρα, αλλά θα μου προσέθετε περίπου μισή ώρα παραπάνω χρόνο οδήγησης. Ήλπιζα πως τουλάχιστον θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διαδρομή και γι' αυτό το επέλεξα. Αλλά γρήγορα έρθει η απογοήτευση. Ρε φίλε, τι δρόμοι είναι αυτοί? Είσαι στη μέση του πουθενά, πραγματικά. Στη μέση του πουθενά. Κάτι ευθείες. Τεράστιες. Έλεγα να αποφύγω την εθνική γιατί ήταν βαρετή. Αλλά μου φαίνεται εδώ είναι πιο βαρετός δρόμος. Παρότι έχει τις στροφές κλπ. Είναι πιο βαρετός. Αν είναι έτσι μέχρι και τη Λαμία, μην έρθετε, παιδιά, από εδώ. Για κανέναν λόγο. Βαρέθηκα! Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα. Όχι ευθείες. Θέλω κάτι ενδιαφέρον. Δεν μπορώ. Βαρέθηκα. Μόνο χωράφια βλέπω. Κρεμμύδια θα βγάλουν τα μάτια μου. Βαρέθηκα να βλέπω χορτάρια και λαγκάδια και κάμπους και διάφορα άλλα τέτοια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι τα φάρσα, αλλά εμείς δεν πάμε εδώ. Μουχαχαχαχα. Τίποτα, απλά θα λέω ότι πήγα μια φορά και δεν ξαναπάω. Μαλάκα, γίνεται χειρότερο. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Λυπάμαι που σας έχω αναγκάσει να το δείτε αυτό, ειλικρινά. Όχι ρε φίλε. Διπλό κατούριμα. Θεωρείται μπρισμός. Έχοντας διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της βασανιστικής αυτής διαδρομής, ανυπομονούσα να φτάσω στην Εθνική Οδό. Ευτυχώς, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν τη Λαμία, ο δρόμος ανοίγει. Οι λόφοι και ατέλειωτες ευθείες εξαφανίζονται και η κατάβαση γίνεται μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Επιτέλους, Εθνική Οδός! Ω, σπίτι μου! Πάω να ξεκουραστώ! Σας χαιρετώ όλους!